Τώρα έχουμε εκλογές ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εννοείται ότι έχουμε εκλογές. Πάμε ΣΥΡΙΖΑ. Στα μέτωπα του ρεπορτάζ. Γιώργος Τσελίκας έξω από το σπίτι του Στέφανου Κασελάκη. Η Ειρήνη Δράγας έχει φτάσει στο εκλογικό κέντρο που πρόκειται σε πολύ λίγη ώρα. 11 ήταν η ώρα. Πρόκειται να ψηφίσει η κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Λοιπόν, ωραία, για Τσελίκα, να δούμε. Γυρίσανε οι άνθρωποι. Γυρίσανε. Τι θα έξω, θα κάτσουν. Ξέρω. Γυρίσανε πριν περίπου 8 λεπτά. Τώρα του περιμένει μηχανή μεγάλου κυβισμού να φύγουν οι δυο του. Έτσι, ο οδηγό που περιμένει κάτω. Που είπατε προηγούμενα για το χιούμορ. Παιδιά, το χιούμορ να ξέρετε είναι σημαντικό πράγμα. Ειδικά στον άντρα είναι το ντεκολτέ του. Να το θυμάστε. Εσύ έχεις μεγάλο όποιος ντεκολτέ, δεν έχει χιούμορ, είναι... κύριε... Έτσι. Το χιούμορ στον άντρα, το ντεκολτέ του. Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένεται από στιγμή στιγμή τώρα, γιατί περιμένει εκεί η μηχανή να τον παραλάβει. Δεν θα φύγει με το αυτοκίνητο που βγήκε χτες. Η μηχανή, κόκκινο κράνος αναμένεται εκεί. Έλα πιο δωρε, Σάβα, έλα πιο δωρε, να δείξουμε. Λοιπόν, ο κύριος εδώ είναι ο οδηγός. Έτσι. Θα κατέβει, δηλαδή πιστεύω σε 2-5 λεπτά το πολύ, θα κατέβουν να πάνε στη Νέα Σμύρνη να ψηφίσει ο κ. Κασελάκης. Θα αλλάξει προφανώς, δεν θα πάει με το outfit που είχε νωρίτερα. Βάλτε ένα τουζάκι, ένα αποκλειστικό κύριε Κούσουλα. Αυτό είναι το κράνος που θα φορέσει ο Κασελάκης. Ναι, οι άλλες εκπομπές πώς το... Όλα, τα έχουμε δείξει όλα πια. Ορίστε, αποκλειστικό. Αυτό, έτσι. Έλα σου πω όταν γύρισες, σας είπε τίποτα. Ναι. Ήταν τίποτα, ούτε 15 δεύτερα. Να ψηφίσουν όλοι. Ακούσουμε τι είπε. Και το ρωτάω, γύρισε από βόλτα, πήραμε και πρωινό. Πάμε να τον ακούσουμε. Και ερχόμαστε. Να τα. Εντάξει, καλά ήταν. Πώς ήταν η βόλτα, και πρωινό φάγατε. Και πρωινό και καφέ. Καλή σας μέρα, να ψηφίσει ο κόσμος. Μάλιστα, να ψηφίσει ο κόσμος. Πώς τον ευνηδίασες έτσι. Γιατί βλέπω κινητοποίηση εκεί που είναι η Ειρήνη Δράγας. Μήπως έχει έρθει η κυρία Αχτσιόγλου να ψηφίσει. Έλα, Ειρήνη. Καλημέρα. Εμείς είμαστε στο Δημαρχείο. Λοιπόν, μόλις καταφτάνει η κυρία Έφη Αχτσιόγλου προκειμένου να ασκήσει τα εκλογικά της δικαιώματα. Είναι λίγο μετά τις 11, 11 και 10. Καταφτάνει. Εδώ ήδη βρίσκονται αρκετοί υποστηρικτές της, να πούμε. Και η Θεανόη Φωτίου και ο κύριος Βίτσης και ο κύριος Ηλιόπουλος είναι εδώ και υποστηρίζουν ανοιχτά την υποψηφιότητά της. Βέβαια, την πρώτη και σε λίγο στιγμή. Θα τη δούμε να ανεβαίνει κιόλας, να μας κάνει και τις σχετικές δηλώσεις. Εκεί έχει γενικός κόσμο, δηλαδή έχει έρθει ο κόσμος να ψηφίσει από το πρωί. Λοιπόν, η προσέλευση είναι μεγάλη. Εδώ υπάρχει κόσμος. Να πούμε και ένα ενδεικτικό στοιχείο, το ότι μέχρι και τις 10.30 26.000 έχουν πάει να ψηφίσουν στα 368 εκλογικά τμήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα, που είναι 20.000 περίπου 10.000 περίπου περισσότερες σε σχέση με την προηγούμενη Κυριακή. Α, αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Υπάρχει λοιπόν αρκετά μεγαλύτερη προσέλευση σε σχέση με την Κυριακή στις 17. Εδώ βλέπουμε επιτροπή υποδοχής, έτσι, κανονικά, για την κυρία Αχτσιόγλου. Βεβαίως, υπάρχει αρκετή αναμονή, υπάρχουν όλα... Ακούμε εδώ τώρα τα χειροκροτήματα. Συγγνώμη, είμαστε ζωντανό, συγγνώμη. Για να δούμε αν θα πει και κάτι η κυρία Αχτσιόγλου, έτσι, τώρα που προσέρχεται για να ψηφίσει. Οι δηλώσεις θα γίνουν σε λίγο από την ίδια. Α, αφού ψηφίσει πρώτα δηλαδή, μετά θα κάνει δηλώσεις. Πριν την ψηφό, τώρα. Τώρα σε λιγάκι από ό,τι πληροφορούμαστε. Μάλιστα, βλέπουμε και τον κόσμο που είναι συγκεντρωμένος εκεί. Είναι αυτοί ουσιαστικά που έχουν πάει να ψηφίσουν, έτσι. Βγαίνει και ο Κασελάκης ταυτόχρονα. Για να τα βλέπουμε όλα μαζί. Για να βλέπουμε όλες τις εικόνες παράλληλα, αν μπορούμε. Είναι επιβαστή στη μηχανή. Στη μηχανή είναι επιβαστή, όπως σας είπα. Θα φορέσει το κόκκινο κρανάκι και θα αναχωρήσουν. Κάτσε να πάω κι εγώ κοντά. Έπεσε έξω στο ρεπορτάζ. Είστε κόμμα σήμερα το βράδυ, ίσως. Αλλά έγινε αλλαγή. Τελευταία στιγμή που να ξέρω κι εγώ, ρε παιδιά, δεν γράφει ονόματα πάνω συνήθως στο κράνος. Τι να κάνω κι εγώ. Είδα εκεί. Λοιπόν.
Άντε, καλό δρόμο, παιδιά. Καλημέρα για το κόμμα σήμερα και από αύριο ενωμένοι να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Τώρα, λόγω κώδικα οδικής ασφαλείας, αφήστε μας. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Γεια σας. Το χαμόγελο κατά τις δύο πλευρές. Ναι, το κράνος να δέσει μόνο. Πάντα, πάντα χαμόγελο. Το κράνος να δέσει μόνο, γιατί... Ναι. Αφού τον είχαν από δίπλα όλοι οι δημοσιογράφοι, ο άνθρωπος... Μάλιστα, λοιπόν, στην ο κύριος Κασελάκης ψηφίζει, που είπαμε Γιώργο, 12 η ώρα. Αν δεν κάνω λάθος, είπαμε στη Νέα Σμύρνη. Στη Νέα Σμύρνη. Στη Νέα Σμύρνη. Μάλιστα, και τώρα είμαστε, βλέπουμε την εικόνα μέσα από το χώρο στο Εγάλεο που ψηφίζει η κυρία Αχτσιόγλου. Γίνεται η σχετική διαδικασία εκεί με τα τάμπλετ, ταυτότητα, διασταύρωση στοιχείων. Αστειεύεται εδώ και με την Επιτροπή, ναι. Και τώρα θα ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα. Τι είπε δηλαδή? Είμαστε αρκετά μακριά για να ακούσουμε. Σίγουρα αστειεύεται με την Επιτροπή Ταυτότητα. Μάτια... Ότι γνωρίζουμε ποια είστε ουσιαστικά. Ναι, ναι. Σας βλέπω. Πάντως το σκηνικό θυμίζει λίγο εθνικές εκλογές, έτσι. Ναι, όλους τους συναδέλφους, φωτορεπόρτερ, κάμερες. Αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση είναι ότι έχουν ψηφίσει περισσότεροι ψηφοφόροι, κατά 10.000. Αυτό ενδεχομένως και να σχετίζεται με το γεγονός ότι πήγαν οι παλιοί νέοι ψηφοφόροι να ψηφίσουν, ναι, έτσι. Αυτοί που δεν είχαν πάει στο πρώτο γύρο, αλλά είναι γεγραμμένα μέλη, ναι. Πήρε το φάκελο. Κάτσε να δούμε πόση ώρα θα κάνει, για ένα χρόνο μετρήσουμε. Εδώ γνωρίζουμε ότι η ψηφοφορία είναι μυστική, αλλά φαντάζομαι ότι μυστική. Εδώ ξέρουμε τι θα ψηφίσει. Καλά. Και εγώ έτσι πιστεύω. Δεν τίθεται θέμα εδώ τώρα. Αλίμονο. Αλλά πρέπει πάλι να σταυρώσεις. Πρέπει πάλι. Το ψηφοδέλτιο, Ειρήνη, είναι ένα με δύο ονόματα. Πώς είναι? Δεν το έχουμε δει το ψηφοδέλτιο όπως είναι. Το ψηφοδέλτιο είναι ένα με δύο ονόματα. Άρα χρειάζεται σταυρό έτσι κι αλλιώς. Μήπως έχει και λευκό. Και έχει και ένα λευκό. Μόλις τώρα ρίχνει το ψηφοδέλτιο. Οι απαραίτητες φωτογραφίες, έτσι. Εντάξει, τώρα είναι η ώρα της αλήθειας για τους δύο υποψηφίους. Έτσι. Είναι η ώρα που τώρα μετράμε τα κουκιά που λένε. Εντάξει, και το τι θα βγάλουν αυτό δεν το ξέρει κανείς. Και ό,τι και αν ψηφίσουν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, ας είναι για το καλό της χώρας, να έχουμε ισχυρή αντιπολίτευση, αναγκαίο σε μια δημοκρατία. Θα βάλω τα μικρόφωνα. Μάλιστα, οι σχετικές διευθετήσεις τώρα για να, έτσι, να τακτοποιηθούν όλοι και να μπορέσουν να ακούσουμε την κυρία Αχτσιόγλου στη δήλωσή της μετά την ψηφοφορία. Γιώργο, μένεις και εσύ εδώ για να ακούσεις τι θα πει. Ανοίξε λίγο η δημοσιογράφη. Να τα μεταφέρεις μετά εκεί που ξέρεις. Γιατί έχεις πιάσει και παρέες. Πιο πίσω από αυτή την πλευρά. Θέλουν λίγο πιο κοντά να είναι. Λίγο πιο κοντά και για μένα. Είστε εντάξει όλοι. Γράφουμε. Μπορείτε να ξεκινήσετε, κύριε. Ωραία, σήμερα δεκάδες χιλιάδες πολίτες, μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, προσέρχονται στις κάλπες και στέλνουν καταρχάς ένα βασικό μήνυμα. Ότι η προοδευτική παράταξη είναι εδώ και θα ασκεί αντιπολίτευση απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία νομίζει ότι μπορεί να κυβερνά με λευκή επιταγή. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ για να ασκήσουμε ισχυρή δομική αντιπολίτευση απέναντι σε πολιτικές οι οποίες θέτουν την κοινωνία στο περιθώριο, απέναντι σε πολιτικές που ασκούνται με αλαζονία. Είμαστε και θα είμαστε εδώ για να εκφράσουμε τις ανάγκες των πολιτών που ορθώς θεωρούν ότι δεν ζουν με τον τρόπο που τους αξίζει και με τον τρόπο που δικαιούνται να ζουν. Νομίζω ότι η μεγάλη συμμετοχή, η μαζική συμμετοχή είναι για όλους μας ευθύνη και δέσμευση. Για μένα σίγουρα είναι ευθύνη και δέσμευση ότι θα είμαστε εδώ για να εκφράζουμε τους ανθρώπους που επιδιώκουν μια άλλη πολιτική στον τόπο, τους εργαζόμενους, τους νέους, τους ανέργους, τους επιστήμονες και τους επαγγελματίες, να εκφράσουμε τις προσδοκίες τους και να τους δώσουμε ελπίδα και πρόπτικη. Εγώ είμαι απολύτως αισιόδοξη. Πιστεύω ότι σε κάθε περίπτωση το βράδυ θα είμαστε όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ πιο δυνατοί και πιο χαμογελαστοί για την επόμενη μέρα και του ΣΥΡΙΖΑ και της ελληνικής κοινωνίας. Το διακύβευμα την επόμενη μέρα ποιο θα είναι, κυρία Αξιόγλου? Ισχυρή δομική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και επιστροφή της παράταξής μας σε κυβερνητική τροχιά για να μπορέσουμε να εκφράσουμε τις προσδοκίες και τις ελπίδες όλου αυτού του κόσμου που ήδη με τη συμμετοχή του δείχνει ότι θέλει μια άλλη προοπτική για τον τόπο. Θα είστε όλοι καλά μαζί αύριο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Θα είστε πολύ όλοι μαζί αύριο.
Αυτονόητο λέει. Αυτονόητο. Αυτονόητο, μα. Τα αυτονόητα είναι και τα μεγάλα ζητούμενα, βέβαια. Καμιά φορά, σωστό και αυτό. Πάντως γιατί... και χθες και σήμερα ενωτικοί ήταν, έτσι. Ενωτικοί ήταν, αλλά έχουν ακουστεί πράγματα τα οποία η αλήθεια είναι ότι έχουν ανοίξει πληγές. Έχουν ξύσει πληγές στο ΣΥΡΙΖΑ από στελέχη. Εντάξει, και αυτός, και αυτός στο σωστό. Πλευρό και των δύο. Και δηλαδή τώρα λες, παιδί μου, πόσο εύκολα θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι ο Πολάκης με το Φίλι, την Αχτσιόγλου, όταν έχουν ανταλλάξει όλα. Καλά, και πριν είχαν διαφορές μεταξύ τους, έτσι, τα συγκεκριμένα στελέχη που μιλάς. Ναι, υπήρχε μια συγκολητική ουσία που λέγεται εξουσία όμως. Τώρα που δεν υπάρχει αυτό, ξέρεις, βγαίνουν στην επιφάνεια διάφορα. Λοιπόν, μένει να τα δούμε όλα αυτά. Είδαμε βέβαια και τις απαραίτητες selfie, είδαμε και, τις χειραψίες, είδαμε και τους συναδέλφους δημοσιογράφους οι οποίοι παλεύουν για να έχουν το καλύτερο πλάνο. Τώρα αποχωρεί η κυρία Αχτσιόγλου. Εκκρεμεί μόνο κατά τις 12 ο κύριος Κασελάκης να ψηφίσει και εκείνος. Πάντως δούμε και αυτό συνέχεια των ενημερωτικών εκπομπών του Sky. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο Τσελίκα και την Ειρήνη Δράγαση. Αποχωρεί η κυρία Αχτσιόγλου τώρα από το εκλογικό κέντρο στο Εγάλεο. Καταχειροκροτείται από τους συγκεντρωμένους υποστηρικτές της. Μάλιστα. Λοιπόν. Σε λίγο τα σπουδαία. Πώς το λέγαμε, Κυριακή, κοντή γιορτή. Το βράδυ θα ξέρουμε. Γύρω στις 10, 10 και μισή θα έχουμε πλήρη εικόνα πια.